και θα πάμε τώρα να δούμε τον υποψήφιο περιφερειάρχη Αθήνα, δήμαρχο Αμαρουσίου, πρόεδρο ιατρικού συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Πατούλη. Πόσος πρόεδρος είστε? Δήμαρχος, πρόεδρος και περιφερειάρχης είναι μεγάλο πακέτο. Καλά. Το περιφερειάρχης, όσο να πω, μετά το Μάη. Δηλαδή, για την ακρίβεια, το Σεπτέμβριο του 2019 που θα γίνουν οι ορκομοσίες των νέων διοικητών. Δηλαδή, τότε θα αφήσετε το δήμαρχος και θα είστε περιφερειάρχης, αλλά και πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου, ή όχι, δεν θα μείνει στο σύλλογο? Εντάξει, αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο, αλλά είναι κάτι που θα το δούμε μεταγενέστερα σίγουρα. Ναι. Και προφανώς αυτό σχετίζεται με το να υλοποιήσουμε ένα brand name της Αττικής, όπου να γίνει η περιφέρεια υγείας, ευεξίας, ιατρικού τουρισμού και να έρχεται ο παγκόσμιος ασθενής εδώ στην Αττική και να αρχίσει η ανάπτυξη με ίδιους πόρους κάποια στιγμή. Εδώ στην Αττική αυτό θα γίνει? Ναι, μεταγενέστερα. Α, μάλιστα. Λοιπόν, πέστε μου τώρα κάτι. Καταρχήν, μια πρόβλεψη. Καταρχήν, συγχαρητήρια που είστε υποψήφιος. Ελπίζω να πάτε καλά. Εύχομαι σε όλους τους υποψήφιους να πάνε καλά, όχι σε κάποιους μόνο. Πέστε μου λοιπόν τώρα, ποιο είναι ποιο είναι το σύνθημά σας, ποιο είναι η κεντρική σας ιδέα, γιατί θέλετε να γίνετε περιφερειάρχης? Καταρχήν, να σας πω ότι πρέπει. Το σύνθημά μου είναι νέα αρχή. Δηλαδή, με την έννοια ότι γυρίζουμε σελίδα από την παθογένεια την οποία ζούμε όλα αυτά τα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα 10 που υπάρχει ο δεύτερος βαθμός μέσα από την περιφέρεια, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια ως υπερνομαρχία, θα έλεγε κανείς ότι το πιο παθογενές κομμάτι της Ευρώπης που υπάρχει πρωτεύουσα είναι δυστυχώς η περιφέρεια της Αττικής. Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς θεωρούμε ότι απαραίτητα έπρεπε να έχει γίνει, γιατί περάσαν εκατομμύρια ευρώ από τα χέρια και της απερχόμενης διοίκησης και περιφερειάρχου, αλλά και της προηγούμενης διοίκησης, δεν διαχειρίστηκαν τα στερεά απόβλητα με τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο θα σκάσει τα επόμενα χρόνια, και αν δεν αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα επιτέλους θα γίνουμε Νάπολη και δεν θα αφορά μόνο την πρωτεύουσα που είναι η Αθήνα. Ναι. Το δεύτερο προφανώς σχετίζεται με ένα είναι τα σκουπίδια που είναι σημαντικό θέμα, λέτε. Βέβαια. Αυτό σχετίζεται με τη δημόσια υγεία των παιδιών μας, με την αύξηση των καρκινογενέσεων, την οποία βλέπουμε και φέρνουν τεράστιες ευθύνες οι δύο περιφερειάρχες, οι οποίες περάσαν την προηγούμενη διοίκηση, όπου δεν το αντιμετώπισαν και αφήσανε όλες αυτές τις περιβαντολογικές, τους περιβαντολογικούς ρήπους να παραμένουν και πρέπει να λογοδοτήσουν κάποια στιγμή στην πολιτεία, προφανώς εννοώ στην κοινωνία, για αυτό την αδράνειά τους. Ναι. Και θα έλεγα αυτό το οποίο σχετίζεται με τη θωράκιση, με τη δυνατότητα δηλαδή από τη μία σταγόνα να πλημμυρίζει, γιατί εκεί είναι κάτι το απαράδεκτο, διότι αφορά τις ζωές, το ζήσαμε στη Μάνδρα. Βέβαια αντιλαμβάνεστε, σωστό, αλλά αντιλαμβάνεστε αυτές τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες προφανώς πρέπει να τα ισχυρίζεται η πολιτεία και μάλιστα και η τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, θα συμβούν σε κάθε περιφερειάρχη. Δυστυχώς λέω εγώ, αλλά θα συμβούν σε όλους. Δεν είναι κάτι που το κουβάλαγε η Δούρου μαζί της. Κοιτάξτε. Να είμαστε σοβαροί. Ναι. Περάσανε από εδώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες, περάσανε εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν από την Ευρώπη, και δεν είναι δυνατόν μια πόλη, ένας δήμος να χρειάζεται 15.000 φρεάτια και να έχει 3.000 φρεάτια, διότι η περιφέρεια δεν χρηματοδότησε όσο οφείλει εκ του νόμου, ή δεν διευθέτησε ή δεν καθάρισε τα ρέματα, και με πρώτη βροχή να πλημμυρίζουν οι περιουσίες και να δημιουργούνται όλες αυτές οι εικόνες, και πολλές φορές δυστυχώς εκτός από περιουσίες υπάρχουν και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Αυτό το οποίο μιλάμε για την καταστροφή, την περιβαντολογική, προφανώς σχετίζεται και με αυτό, αλλά μην γελιόμαστε, μην το ρίχνουμε πάντα στο Θεό ή στη φύση. Να το ρίχνουμε στην αμέλεια. Φταίνει και η περιφερειάρχη, προφανώς. Φταίει και η αυτοδιοίκηση. Προφανώς, δηλαδή, άμα θα έπρεπε να έχεις δώσει πρώτη προτεραιότητα σε αυτό, και εσύ θέλεις πυρουέτες στα παρτίνες και αφήνεις την ουσία των πραγμάτων για να κάνεις την ποιότητα της ζωής, τώρα εντάξει, μην το ρίξουμε και στο Θεό, προς Θεό. Πέστε μου κάτι, είδα ότι κάνετε κριτική και στην απερχόμενη περιφερειακή αρχή και στην προηγούμενη. Με ποιον πιστεύετε θα πάτε στο δεύτερο γύρο, με την κυρία Δούρη ή με τον κύριο Σγουρό? Εμείς κοιτάξτε, για να είμαι πολύ σαφής, δεν κοιτάμε με ποιον θα πάμε. Εμείς κοιτάμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα που σαφέστατα έχουν αφήσει και οι δύο και έχουν τεράστιες ευθύνες. Όχι, ρωτάει, είναι σημαντικό αυτό. Η κυρία Δούρου, ναι, πες το θα σας πω, ναι. Η κυρία Δούρου
θα έπρεπε τουλάχιστον πριν δύο χρόνια να έχει παραιτηθεί βάσει αυτών των οποίων είχε πει. Ναι. Δηλαδή ότι αν δεν θωρακίσω την Αττική θα παραιτηθώ, αν δεν φτιάξω εγώ που είμαι αντιμνημονιακή τον τρόπο με τον οποίο θα μαζεύω τα σκουπίδια θα έχω παραιτηθεί. Τίποτα δεν έφτιαξε από τα δύο και παραμένει στη θέση της. Αλλά εκτός από αυτού ότι παραμένει στη θέση της, θα έλεγε κανείς δεν υπάρχει μια αναπτυξιακή προοπτική. Οι θέσεις εργασίες δεν αναπτύχθηκαν μέσα από τα έργα και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων τα οποία διαχειρίζεται η περιφέρεια και κρατικών, αλλά και συγχρόνως δεν έδωσε την προοπτική της ανάπτυξης μέσα από τις τοπικές κοινωνίες. Δεν υπάρχει μια στρατηγική ανάπτυξη της Αττικής που να αναπτύσσεται με τον ομοιοειδή τρόπο. Θα έλεγα ακόμα και η διαχείριση των χρημάτων έγινε με έναν άδικο τρόπο. Περισσότερο προγραμματικές υπογράφαν παρά εκτελούσαν έργα και αν θα δείτε υπάρχει μια υπογραφή των 1,5 δις την οποία έχει κάνει η απερχόμενη διοίκηση χωρίς να εκτελεί έργα διότι έχει μπουκώσει όλο το σύστημα που δεν οριμάζουν μελέτες. Ναι. Όλα αυτά έχουν ονοματεπώνυμο. Ναι, προγνωστικό δεν μου είπατε όμως με Δούρου ή με Σγουρό στο δεύτερο γύρο. Κοιτάξτε, θα σας φανεί περίεργο. Όχι, είναι σημαντικό. Δεν το λέω τυχαία. Δεν κάνω κουτσομπολιό. Διότι όπως έχει, εάν δεν αλλάξει ο εκλογικός νόμος, θα πρέπει με κάποιον από αυτούς να συνεργαστείτε μετά τις εκλογές. Αν εκλεγείτε. Εμείς θα συνεργαστούμε με όσους έχουν στρατηγική της ανάπτυξης, της διαχείρισης των προτεραιότητων και επιτέλους να δημιουργήσουμε ένα brand name της Αττικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Όποιος λοιπόν πιστεύει σε αυτά. Βεβαίως δεν μας νοιάζει τι ταυτότητα κουβαλάει, μας νοιάζει τι προτεραιότητες βάζει. Αλλά πιστέψτε με, δουλεύουμε εμείς με την διαδικασία της πρώτης Κυριακής, δηλαδή με την αντιμετώπιση των προβλημάτων και γυρίζοντας σελίδα της παθογένειας και όλων αυτών που δημιούργησαν τα προβλήματα της Αττικής και προφανώς αυτό συμπαρέσυρε και την πρωτεύουσα της Αθήνας. Ναι. Και εμείς υπό αυτή την έννοια θα μιλήσουμε με τους πολίτες από γειτονιά σε γειτονιά, από δρόμο σε δρόμο, δίνοντας την δική μας πρόταση του αύριο, αφήνοντας το παρελθόν πίσω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Πατούλη, τον Δήμαρχο Αμαρουσίου, πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου. Πήγατε καλά στο Σύλλογο, είδα. Βγάλατε 55%, πόσο βγάλατε. Να είναι καλά ο Πολάκης. Με δεύτερη παράταξη, ναι. Την κυβερνώσα παράταξη με 8,6%. Στείλατε λουλούδια στον Πολάκη και στον Ξανθό, στείλατε. Όχι. Κοιτάξτε, είναι δύο συνάδελφοί μου. Λυπάμαι που δεν ήρθαν να ψηφίσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση ο γιατρός της Αθήνας έδωσε τη δική του απάντηση. Μάλιστα. Λοιπόν, και υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής, καλημέρα κύριε Πατούλη. Καλό τριήμερο να έχουμε. Καλό διήμερο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Γεια σας. Πάμε να ακούσουμε.